Φίλοι μου, γεια σας και καλώς ήρθατε στο Μπουζούκιλαντ. Στο σημερινό βίντεο θα μιλήσουμε για τη σωστή θέση του αριστερού χεριού. Πώς πρέπει να είναι τοποθετημένο το αριστερό χέρι, γιατί πολλές φορές έχω δει μουσικούς να έχουν τελείως λάθος θέση στο αριστερό τους χέρι, γεγονός που περιορίζει κατά πολύ την πρόοδό τους και την ευελιξία πάνω στα αστεία. Για παράδειγμα, έχω δει μαθητές κυρίως, οι οποίοι βάζουν το χέρι τους προς τα μπρος, περνάνε το χέρι πάνω από το μπράτσο και έρχεται το χέρι μέσα στα αστιέρα, το οποίο είναι εντελώς λάθος, γιατί δημιουργεί μια κλίση στον καρπό. Αν προσέξετε, ο καρπός σπάει προς τα εμπρός. Αυτή εδώ η θέση είναι εντελώς λανθασμένη θέση, γιατί προφανώς δεν μπορείς να παίξεις, δεν έχεις ευχέρεια. Επομένως, πώς βάζουμε το χέρι μας σωστά? Το χέρι μας θα πρέπει στη χειρότερη των περιπτώσεων, δηλαδή το λιγότερο που μπορούμε να έχουμε κλίση, να είναι η ευθεία θέση, αυτό ακριβώς, και να παίζουμε έτσι με το χέρι τον αντίχειρα να δίνει στήριξη στα δάχτυλα, και είναι αποδεκτό σε πολλές περιπτώσεις, ειδικά όταν παίζουμε στις επάνω χορδές, στην τρίτη και την τέταρτη, θα πρέπει αυτή η ίσια θέση να σπάει, να έρχεται ο καρπός προς τα εμπρός και να έχουμε όχι αυτό το σπάσιμο, αλλά αυτό το σπάσιμο. Δηλαδή, αυτό δεν είναι αποδεκτό, προφανώς. Αυτό όμως, ειδικά όταν παίζουμε πάνω, είναι υποχρεωτικό κατά κάποιο τρόπο, γιατί αλλιώς δεν μπορούν να φτάσουν τα δάχτυλά μας στις επάνω χορδές. Λοιπόν, τώρα όσον αφορά τη θέση των δακτύλων, πολλοί μαθητές και πολλοί δάσκαλοι διδάσκουν την κάθετη θέση των δακτύλων, δηλαδή αυτό, το οποίο δεν είναι και τόσο απόλυτο. Εντάξει, σωστό είναι, αλλά δεν είναι και τόσο απόλυτο. Δηλαδή, μπορούμε τα δάχτυλά μας να τα έχουμε ελαφρώς προς την αριστερή πλευρά, να έχουν μια ελαφρά κλίση. Δεν είναι λάθος. Αυτό είναι το πώς βολεύει τον καθένα. Αλλά σε καμία περίπτωση δεν μπορεί να είναι το χέρι προς την ανάποδη πλευρά, να έχει προς την δεξιά πλευρά κλίση. Δεν βολεύει. Επομένως, μια σωστή θέση είναι μια θέση στην οποία ο καρπός θα είναι στη χειρότερη περίπτωση έτσι, και όταν θα θέλουμε να κάνουμε κάποιους ελιγμούς στην αστιέρα πάνω, να λυγίζει προς τα εμπρός και ποτέ να μην αποκτάει κλίση μεγαλύτερη των 180 μοιρών, να πηγαίνει δηλαδή προς τα πίσω. Τώρα στο αριστερό χέρι πάνω κάτω, αυτή είναι η σωστή θέση και αυτό είναι που θα σας βοηθήσει να αποκτήσετε μια καλή τεχνική, ώστε να μπορείτε να ανταπεξέλθετε στις δυσκολίες των κομματιών. Αυτά είχα να πω γύρω από την τοποθέτηση του αριστερού χεριού. Αν έχετε κάποια διαφορετική άποψη, θα ήθελα να την ακούσω στα σχόλιά σας από κάτω. Να είστε καλά, ευχαριστώ που με παρακολουθήσατε και θα τα πούμε σε ένα από τα επόμενα βίντεο.